Θα ξεκινήσω με το θέμα της επικαιρότητας. Και σήμερα πρώτο θέμα είναι η υπόθεση της Siemens και οι εξελίξεις. Έχουμε δύο κατηγορούμενους να είναι στο εξωτερικό. Μια μεγάλη πολιτική συζήτηση για πολιτικές ευθύνες. Υπάρχουν κατά τη γνώμη σας τέτοιες πολιτικές ευθύνες σε υπουργούς της κυβέρνησης? Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ κύριε Βαγγελάτη για την συνέντευξη αυτή. Να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους και ελπίζω πράγματι θα είναι ένας καλός μήνας για την Ελλάδα, με την έννοια ότι στις 7 Ιουνίου αλλάζουμε και μπορούμε να αλλάξουμε όλοι μαζί την ρότα της χώρας μας. Είπατε μια λέξη, επικαιρότητα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο επικαιρότητα. Είναι και κρίμα και απαράδεκτο ότι τα τελευταία χρόνια συνταράσσεται η κοινή γνώμη σχεδόν καθημερινά από το θέμα των σκανδάλων. Δεν είναι δηλαδή σήμερα. Είναι και χθες και παραπροχθές. Είναι τα τελευταία χρόνια που δυστυχώς αντί να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, έχει γίνει πρώτης προτεραιότητας το θέμα των σκανδάλων. Και δεν λέω για σκανδαλολογία, διότι δυστυχώς σκάνδαλα υπάρχουν. Γιατί αν λέγαμε σκανδαλολογία, θα λέγαμε απλώς ότι είναι ότι ουσιαστικά είναι μια πολιτική αντιπαράθεση χωρίς να υπάρχει αντικείμενο. Δυστυχώς έχουμε σκάνδαλα στη χώρα όπου βασική ευθύνη και πρωταρχική ευθύνη έχει η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που δεν δέχτηκε, παρά το ότι είχε σηκώσει σημαία, αν θυμόσαστε πολύ καλά προεκλογικά, είχε σηκώσει τη σημαία της κάθαρσης, διαπλοκής, καταπολέμησης, διαφθοράς κτλ. Αυτή τη σημαία αυτή έμεινε δυστυχώς σε ένα σουβλατζίδικο. Δύο κουβέντες και από εκεί πέρα τέλειωσε. Επεστάλλει η σημαία. Παρά το ότι είχα στηρίξει, είχα πει ότι θα στηρίξω προσωπικά, είχα καταθέσει προτάσεις, είχα πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχα ζητήσει διακομματική συνεργασία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και είχα ζητήσει επανειλημμένως από το 2008 να έρθει η υπόθεση Siemens στη Βουλή, να υπάρξει εξεταστική επιτροπή και βεβαίως είπα ότι δεν με ενδιαφέρει ποιος ενέχεται, αν είναι να ματώσουν και τα δύο κόμματα ας ματώσουν, να μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα και να αποκτήσει επιτέλους ο πολίτης της χώρας εμπιστοσύνη στο πολιτικό μας σύστημα. Αποφάσισε ο κύριος Καραμαλής να παραγράψει αντί να αποκαλύψει, αντί τη διαφάνεια, αντί της διαφάνειας. Να συγκαλύψει αντί να βρεθεί η αλήθεια. Και αυτό είναι που ταλαιπωρεί σήμερα τη χώρα. Εάν δεν δημιουργήσουμε ένα ευνομούμενο επιτέλους κράτος, αυτή η αντίληψη περί διακυβέρνησης θα είναι που θα ταλανίζει τον τόπο.